τάξεις κλαδικές, αξίσεις των μισθών, είναι η απέτηση των εργατών. Η σημερινή μας παράσταση διαμαρτυρίας δώσαμε το μήνυμα και στην εργοδοσία και στην κυβέρνηση ότι δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση να αλλάξουν και να οδηγούν αυτά που έχουμε κατακτήσει με αγώνες και αίμα. Η μάχη που δίνουμε για να μην καταρριχθούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας και η σημερινή, αλλά είναι και συνέχεια των κινητοποιήσεων και στις 24 του μήνα και στις 2 του Οκτώβρη, όπου δώσαμε μια σημαντική απάντηση απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης και της εργοδοσίας, θα τη συνεχίσουν το επόμενο διάστημα. Μας ενημερώσανε ότι αναβλήθηκε η σημερινή εκδίκαση της υπόθεσης για το Δεκέμβρη. Όμως για μας αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Εμείς συνεχίζουμε στον ίδιο δρόμο του αγώνα και ξεκαθαρίζουμε ότι σε καμία περίπτωση, καμία απόφαση της κυβέρνησης, καμία απόφαση δικαστηρίων θα μας εμποδίσει να διεκδικήσουμε αυτό που θέλουμε. Το δίκαιο για μας θα κρυθεί στους δρόμους του αγώνα, στα γιαπιά και στα εργοστάσια, στους καταπέτες των πλοίων. Συνεχίζουμε στον ίδιο δρόμο. Οι εργαζόμενοι στα μεταλλεία, λιγνητουργία και λατομεία συμμετέχουν στη σημερινή κινητοποίηση, γιατί μαζί με το ΣΕΒ, ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, μία από τις πιο σκληρές εργοδοσίες, έχει προσφύγει ενάντια στη συλλογική σύμβαση που υπογράψαμε το 2017-2019, που πρόβλεπε αυξήσεις μέχρι και 500 ευρώ. Αντεπιτίθενται και απαιτούν κατάργηση της επεκτασιμότητας, δηλαδή οι εργολάβοι στα μεταλλεία να πληρώνουν όσο θέλουν και όποτε θέλουν, και επίσης κατάργηση της σκλαβικότητας με αποτέλεσμα μια σειρά ειδικότητες που δουλεύουν στα μεταλλεία να μην παίρνουν καμία αύξηση. Στο θράσος τους αυτό απαντήσαμε με τρίωρη στάση πανελλαδική σε όλα τα μεταλλεία της χώρας με μια κινητοποίηση που είχε να γίνει 30 χρόνια. Ξεπεράσαμε την εργοδοτική ομοσπονδία, η οποία μέχρι τώρα έκανε πλάτες στους εργοδότες υπογράφοντας ψίχουλα ή μη υπογράφοντας καν συμβάσεις. Και συνεχίζουμε τον αγώνα, αφενός μεν για να μην περάσει η κατάργηση της συλλογικής σύμβασης, της οποίας έτσι κι αλλιώς έχει λήξει η μετενέργεια, αλλά και για να υπογράψουμε νέα συλλογική σύμβαση κλαδική με ουσιαστικές αυξήσεις, με μέτρα για την προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζόμενων στα μεταλλεία. Φτάνει πια η κοροϊδία. Ένας κλάδος που ξεζούμισε την εθνική οικονομία και ξεπούλησε τον ορυκτό πλούτο, που δολοφονεί κάθε τόσο εργαζόμενους στα υπόγεια και στα νταμάρια. Ένας κλάδος παρουσιάζει 2 δισεκατομμύρια το χρόνο τζίρο. Εξαγωγικός αρνείται και δεν προτείνει καν αυξήσεις, αλλά μειώσεις μισθών, γιατί έδωσε πολλά στην προηγούμενη σύμβαση, από 13% έως 18%. Αυτή η τρομοκρατία εργοδοτική, αυτός ο αυταρχισμός, δεν θα περάσει. Απαιτούμε από το Συμβούλιο Επικρατείας, αν και δεν έχουμε ψευδεσίες για τη δικαστική εξουσία γενικότερα, να μην κάνει τη χάρη στους εργοδότες να καταργήσει αναδρομικά μια συλλογική σύμβαση που έδωσε στους εργαζόμενους νέους κυρίως στα μεταλλεία και στα λιγνητορυχεία σημαντικές αυξήσεις. Θα νικήσουμε. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ μαζί με συνδικάτα και ομοσπονδίες από κλάδους. Βρισκόμαστε εδώ σαν ομοσπονδία του φάρμακου, σαν συνδικάτο, προκειμένου να διαμαρτυρηθούμε και να πούμε στους βιομήχανους ότι τα δικαιώματά μας και τα κεκτημένα μας δεν τα χαρίζουμε. Είμαστε εδώ για να δηλώσουμε ότι η προσπάθεια του ΣΕΒ να καταργήσει τις τριετίες, η προσπάθεια και των φαρμακοβιομήχανων να μην υπογράψουν συλλογική σύμβαση εργασίας, να απογυμνώσουν τελείως το βασικό μισθό, να στερήσουν από τους νεοεισερχόμενους εργαζόμενους στις τριετίες, να χάσουν και οι παλιότεροι εργαζόμενοι στις τριετίες τους, με λίγα λόγια να φτηνίνει η εργατική μας δύναμη, θα μας βρει απέναντι. Η Ομοσπονδία και το Συνδικάτο μας και το Σωματείο της Μπέργκερ έχουμε ομόφωνα αποφασίσει να συνεχίσουμε τον αγώνα για υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας, γιατί τα κέρδη και τα υπερκέρδη της φαρμακοβιομηχανίας έχουν χτυπήσει κόκκινο. Δεν μπορεί η ζωή μας να χτυπάει μαύρο συνέχεια. Πρέπει να αλλάξεις, αυξήσεις τους μισθούς και στις
Το Συνδικάτο Επισκεπτισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων Αττικής καταδικάζει με τη σειρά του την άθλια προσπάθεια των βιομηχάνων, των ξενοδόχων να ρίξουν κι άλλο την τιμή της εργατικής μας δύναμης μπροστά στη μεγάλη τεράστια κερδοφορία που έχουν τα τελευταία χρόνια, μπροστά στη μεγάλη ανάπτυξη που έχει περάσει πάνω από τις πλάτες μας, πάνω από τα κορμιά μας. Δεν θα επιτρέψουμε να συνεχίσουν αυτή τη μεγάλη επίθεση στο εισόδημα, το εισόδημα των εργαζομένων. Παλεύουμε, συνεχίζουμε και οργανώνουμε την προσπάθεια για την ανασύνταξη του κινήματος, για να μεγαλώσουν τα συνδικάτα, για να συντονίσουμε τον αγώνα με τους άλλους κλάδους, ούτως ώστε να προχωρήσουμε ακόμα πιο αποφασιστικά στο μοναδικό δρόμο που μπορεί να είναι αποτελεσματικός για να κατακτήσουμε νέα δικαιώματα, για να επιβάλλουμε στους ξενοδόχους και τους βιομηχάνους να υπογράψουν συλλογικές συμβάσεις με ουσιαστικές αυξήσεις, με κατάκτηση και άλλων περισσότερων δικαιωμάτων με την συνέχιση των τριετιών. 10 χρόνια τώρα πληρώσαμε ακριβά την κρίση τους. Σήμερα βάλουμε την ανάπτυξή τους, ζητάνε να βάλουμε πλάτη για να αποφέρουν ακόμα μεγαλύτερα κέρδη σε βιομηχάνους, σε κατασκευαστικούς ομίλους όσον αφορά το κλάδο μας. Τα τελευταία χρόνια ήταν χαρακτηριστικό, ειδικά στον κλάδο των κατασκευών, με χιλιάδες άνεργους, περίπου το 80%, τα κέρδη των μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων να φτάνουν πάνω από 70%, να ανεβάζουν δηλαδή και άλλα κέρδη τους. Σήμερα που υπάρχει μια σχετική ανάκαμψη, αρνούνται πεισματικά ξανά να υπογράψουν κλαδική σύμβαση και δεν φτάνει αυτό, φτάσα και στο σημείο να ζητάνε να παγώσουν οι τριετίες θέλοντας να συμπιέσουν ακόμα περισσότερο τους μισθούς. Στο κλάδο μας υπάρχει πείρα και από αγώνες και από συγκρούσεις με την εργοδοσία, το κεφάλαιο και με τις κυβερνήσεις τους. Έτσι καταφέραμε και υπογράψαμε και μια σειρά εργοταξιακές συμβάσεις όπως ονομάζουμε εμείς σε μια σειρά εργοτάξια με αυξήσεις στους μισθούς και στα μεροκάματα και καταφέραμε κιόλας παρά τα εμπόδια που έβαζε η τότε κυβέρνηση, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να την νομιμοποιήσουμε μόνοι μας, με το δικό μας αγώνα. Έτσι λοιπόν θα συνεχίσουμε και σήμερα και πρωτοφωνάζουμε από αυτό εδώ το βήμα ότι τα σχέδιά τους δεν θα περάσουν. Το οργανωμένο κίνημα, το ταξικό κίνημα, έχει τη δύναμη να τους ανατρέψει, να πάρει την υπόθεση στα χέρια του. Όπως είπε και ο συνάδελφος από τους οικοδόμους, πληρώσαμε την κρίση τους, σήμερα μας ζητούν να πληρώσουμε και την ανάπτυξή τους. Αυτή η νέα επιθετική, όπως είπα και πριν, στα όρια του κινησμού, επίθεση της μεγαλοεργοδοσίας, αναδεικνύει ότι πόσο μάλλον αναδεικνύει το παραμύθι της ανάπτυξης για όλους και το τι σημαίνει στην πραγματικότητα η επιστροφή, αυτή η περιλάλητη επιστροφή στην κανονικότητα με την οποία μας έχουν ζαλίσει τα μέσα μαζικής εξημέρωσης από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σημαίνει λοιπόν τσακισμένοι μισθοί, μόνιμα ενταγμένοι σε καθεστώς συμπίεσης, σημαίνει συλλογικές συμβάσεις εργασίας μηδέν, σημαίνει χαμοζωή, σημαίνει δουλειά με όρους γαλέρας. Απέναντι σε αυτή την επίθεση της εργοδοσίας, εμείς οι εργαζόμενοι του κλάδου αντιτάσσουμε την οργάνωσή μας, δυναμώνουμε τους αγώνες μας για υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας και δεν θα κάνουμε ούτε βήμα πίσω στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας και θα οργανώσουμε την αντεπίθεση για νέες νίκες και νέες κατακτήσεις. Θέλουμε συμβάσεις συλλογικές για όλη την Ελλάδα, υποχρεωτικές. Η κυβέρνηση με αέρα στα πανιά της συνεχίζει και θέλει να βάλει οριστικό τέλος στα ελάχιστα δικαιώματα που έχουν απομείνει στους εργαζόμενους σήμερα και ένα από αυτά είναι και οι τριετίες των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι η συνέχεια της προηγούμενης κυβέρνησης που διατήρησε στο σύνολό του το νομοθετικό πλαίσιο
που έβαζε, τορπίλιζε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Είναι συνέχεια λοιπόν αυτής της τακτικής που θέλει και με τον αυταρχισμό και με την καταστολή και με το πολυνομοσχέδιο που έρχεται και μέσα από αυτή τη διαδικασία του Συμβουλίου της Επικρατείας να βάλει οριστικό τέλος και στα αυτά τα ελάχιστα που έχουν απομείνει. Και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι είναι πλευρές που αγγίζουν το σύνολο των εργαζομένων και ειδικότερα τους νέους εργαζόμενους σήμερα. Εμείς δηλώνουμε και παλεύουμε να μην περάσει τίποτε από όλα αυτά. Παλεύουμε σε όλους τους χώρους δουλειάς, σε όλους τους κλάδους για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για εργαζόμενους με συγκροτημένα δικαιώματα, με πάλι με γνώμονα για την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών.